Μόλις πάρεις το μήνυμά μου να τσακιστείς να με πάρεις τηλέφωνο. Άκουσε με. Να πεις στο γιο μου τον Μάρκο να τσακιστεί να γυρίσει σπίτι. Μην τον πάρει ο διάλος. Και σένα μαζί. Άντε μπράβο. Μωρό μου. Θες να πάω κάτω να φέρω κάτι να φάμε, πεινάς? Όχι, όχι, θα τον ετοιμάσω και θα φύγουμε. Καλά, μήπως θες να μου δώσεις ένα φυλάκι πρώτα? Αργότερα, τώρα έχουμε αργήσει. Καλά, αργότερα. Τώρα έχουμε αργήσει. Πρέπει να βάλω βενζίνη. Α, πάω εγώ. Όχι, όχι, εσύ να πας να πάρεις κάτι να φάμε. Πεθαίνω της πείνας. Μη μου πεθάνεις. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αυτό μην το ξαναπείς ποτέ και για καμία γυναίκα, ούτε και για μένα. Να ξέρεις ότι σε αγαπώ. Κι εγώ σε αγαπώ. Τι να πάρω να φάμε? Ό,τι βρεις, δεν έχει σημασία. Περίμενε. Δώσ' μου ένα φίλι. Μάρκο! Είσαι καλά? Καλά είμαι. Με συγχωρείς που σε έφερα. Δεν θέλω να το ξαναπείς αυτό. Για σένα, αν με χρειαζόσουν, θα ερχόμουν και στην άκρη του κόσμου. Πώς πέρασε τη νύχτα? Είχα... Άστο. Δεν χρειάζεται να με εξηγήσεις. Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω και σου ζητάω συγγνώμη. Και θέλω να ξέρεις, από εδώ και μπρος, αν η Εύα έχει οτιδήποτε, ψήξη, πονόλαιμο, πόνο στη μέση, θέλω να τις κάνεις εσύ μασάζ. Συνέχεια μασάζ. Μη σε εδώ και δεν τις κάνεις μασάζ. Σε εμπιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι. Αλήθεια, πώς ήρθες μέχρι εδώ, με το στόπ? Βέβαια με το στόπ, τι ρωτάω? Ναι, ρε πατέρα, τι ρωτάς κι εσύ? Πάμε. Πάμε. Είναι ο πατέρας εδώ. Ο μπαμπάς, όταν ενθουσιάζεται, λέει ότι του κατέβει. Όταν του χαστουκίσει όμως ξανά η πραγματικότητα, ξεχνάει τι είπε και τα κάνει πάλι μαντάρα. Ο Μάρκος, είσαι μουτρωμένη. Γιατί? Δεν είμαι μουτρωμένη. Προβληματισμένη είμαι. Τι πρόβλημα έχεις? Γράφω διαγώνισμα ιστορίας και σκέφτομαι.
Δώστε μου την οντόκρεμα γιατί η δικιά μας το μπάνιο τέλειωσε και δεν έχουμε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Πού πας, παιδί μου? Κατουριέμαι. Δεν βλέπεις τα κορίτσια μέσα, Τεκρόπη? Πήγαινε έξω, πήγαινε έξω. Κατουριέσαι. Έλα μέσα, άντε. Κατούρα. Άντε, θα κατουρίσεις ή θα το κουβεντιάσουμε? Δεν μπορώ, γιατί θα δείτε το πουλί μου. Σιγά το υπερθέαμα. Παιδί μου, Πάσκαλα, χαζό είσαι! Τι είναι αυτό? Είναι μία από τις καλύτερες πλάκες του Θανάση Μαυροτσούκαλου. Δοξάστε με. Είσαι ηλίθιος, μόλις γαλουστεί! Πάντως, θα σου πήγαινε ένα άσπρο χρωματάκι στο μαλλί. Σε κάνει έτσι πιο όρημη. Είσαι πολύ ηλίθιος! Τι συμβαίνει? Μου έβαλε τάρι στο πιστολάκι και πάω λίγο να πνιγώ! Πήγαινε έξω. Πήγαινε και εσύ έξω. Κατουριέμαι, είπα! Πήγαινε έξω, τα κατουρίσει μετά. Πήγαινε. Θανάση, μαζί σου πια σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα καλέσω την αστυνομία. Την αντιτρομοκρατική. Αμάνε, πατέρα, για όλα εγώ φταίω σε αυτό το σπίτι. Εγώ είμαι το θύμα. Με βρήκατε αδύναμο και με χτυπάτε όλοι σας. Ωραία, εσύ να του οργανώσω καμιά συναυλία συμπαράστασης. Γεια. Πέρναγε, δεν έχω ντυθεί ακόμα. Γύρισε ο Μάρκος. Σαν να μην έγινε τίποτα. Και ο Διονύσης μούγκα. Πώς είναι? Χάλια. Τέλεια. Χάλια είπαμε, όχι τέλεια. Παιδί μου, πώς είναι κάποιος που μόλις χώρισε? Πώς είναι? Κομμάτια, το ρίχνεις εύκολα. Αυτός και η Τσίτσι δεν γυρίσω μπροστά του, δεν πρόκειται να γυρίσει να με κοιτάξει. Καλά, αυτός μπορεί να μην γυρίσει, αλλά θα γυρίσει το μάτι του. Κάντε εσύ και τα λέμε μετά. Φοβερή επιτυχία. Το τελευταίο σουξέ του σπιτιού. Η Εύα κάνει βόλτες ξεβράκο. Πρώτα χαλάει η βρύση του νηπτήρα. Μετά του μπάνιου. Ούτε να πληθώ δεν μπορώ. Και στο δικό σας ο Μάρκος δεν λέει να τελειώσει, μούλιασε. Όχι, θέλω παρατέταρτο. Δεν θα προλάβω. Πάει, άπειρα θα πάω στο σχολείο. Γεια σου, Φρουλή. Bonjour. Παρατέταρτο. Η τέλεια ώρα για να βάλεις εφαρμογή το σχέδιο Α. Ποιο είναι το σχέδιο Α? Να μοιραστείς τον μπάνιο με τον καλό σου. Βιάζεσαι, η ώρα είναι παρατέταρτο. Πρέπει να πληθείς. Ξεντίνεσαι, μπαίνεις στον μπάνιο μαζί του. Και τι θα κάνω στον μπάνιο μαζί του? Τίποτα δεν θα κάνεις, καημένη. Απλά τη φαντασία θα του εξάψεις. Ούτως ή άλλως όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν αυτή την ώρα. Σιγά μην έχουν το μυαλό τους, εσένα και το θύμα σου. Ακατοίκητο, έτσι? Και μετά όλη τη μέρα θα σε σκέφτεται. Θα βγάλει από το μυαλό του η Ραλού. Γιατί εσύ δεν συγκρίνεσαι φυσικά, αγάπη μου. Καλά, ότι δεν συγκρίνομαι αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν δεν κουνήσεις το κολαράκι σου, τον Μάρκο δεν πρόκειται να τον ξαναδείς. Θα στον φάει η επόμενη. Λες να το κουνήσω, Κούνα το επιτέλους, αγάπη μου, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ στο μπάνιο με τον Μάρκο δεν μπαίνω. Αποκλείεται. Ξέχνα το. Καλά, έχεις ήδη μπει. Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκίβι και τ' αντιπέρνουνε βοδιά απ' το γλυκό κορμί. Τι κάνεις εσύ εδώ, είσαι τρελή? Χάλασε το άλλο μπάνιο και είναι παρατέταρτο, άρα θα αργήσουμε. Μου δίνεις το αφρόλουτρο, σε παρακαλώ? Τι λες, παιδάκι μου, ποιο αφρόλουτρο? Μπαίνεις έτσι σε ξένο ντους? Ναι, αλλά κι εσύ είσαι πόση ώρα εδώ μέσα? Θα χτυπήσεις το κουδούνι του σχολείου και εσύ ακόμα θα λούζεσαι. Ωραία, να βγω να μπεις. Να βγω να... να μπεις. Γεννώ. Πάτε, παιδί μου, τι κάνεις τόσο ώρα στο μπάνιο? Βγαίνω εγώ τώρα, βγαίνω. Άντε, βγαίνεις να κάνεις άλλο μπάνιο. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο. Διονύση. Έλα, παιδί μου. Κάνω εγώ μπάνιο τώρα. Έχεις ζεστό νερό? Έχει πολύ. Με την ησυχία, θα έρθω σε λίγο εγώ. Τι είναι, Διονύση, ξέχασες κάτι? Ελένη μου, πάλι τα ίδια. Ποια ίδια, Διονύση μου? Ελένη, μας έχει ξεφύγει τελείως ο έλεγχος. Έπιασα τον Μάρκο με την Εύα. Στο μπάνιο γυμνή και οι δύο. Στεναχωριέ μου, στο λέω, αλλά μας έχει ξεφύγει τελείως ο έλεγχος. Βρε, Διονύση μου, αυτό που σε πιάνει κάτι τρεις και λίγο, πρέπει να το κοιτάξουμε. Τη μια τους βλέπεις να κάνουν σεξ στο κρεβάτι, την άλλη στο ντουζ, δηλαδή δεν έχουν αφήσει μέρος για μέρος. Πες μου, Μεριμέ, τι είδες ακριβώς? Τι είδα? Ήταν δύο παιδιά τώρα 17 ετών γυμνά, εκεί σε μια μπανιέρα, τόση είδα. Ένας να σκύψει να πιάσει το σαπούρι, τελείωσε. Για κάτσα μια στιγμή.
Εύα! Έλα λίγο εδώ, μωρό μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνατε με τον Μάρκο οι δυο σας στο μπάνιο? Α, εκείνος τελείωνε το μπάνιο του και εγώ ετοιμαζόμουν να μπω γιατί είχαμε αργήσει και βιαζόμασταν. Αλλά ευτυχώς προλάβαμε. Γιατί, έγινε κάτι? Ποιο? Όχι, μωρό μου, τίποτα. Πήγαινε να ντυθείς. Μη με κοιτάς έτσι. Μη με κοιτάς έτσι. Το βρίσκεις φυσιολογικό? Ένα αγόρι 17 χρόνων και η άλλη να περιμένει απ' έξω γυμνή να μπει στην μπανιάρα. Φυσιολογικό είναι αυτό. Μα τι θες ντυμένα να κάνουν ντους? Πρέπει να διονύσουμε το ανθρώπινο σώμα. Είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Ναι, είναι φυσιολογικό το σώμα, αλλά δεν δείχνουμε όλο το σώμα, το βγάζουμε άντε όλο το σώμα και το δείχνουμε. Υπάρχουν μέρη του σώματος που δεν είναι φυσιολογικό να τα δείχνουμε. Δηλαδή το κεφάλι είναι πιο φυσιολογικό από τον κόλο? Το σόβρακο το φοράμε στον κόλο, δεν το φοράμε στο κεφάλι. Δεν φταίει το σώμα, φταίει το άρρωστο το μάτι. Έχω εγώ άρρωστο μάτι? Όχι, αλλά είσαι σεμνότυφος και παλιωμοδίτη. Σεμνότυφος είμαι, είμαι σεμνός. Ο παππούς μου ήταν παπά. Στο σπίτι κυκλοφορούσαμε σεμνά ντυμένοι. Βαριά, με ζιβάγκο. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι μεγαλώσαμε στην εποχή της απελευθέρωσης του σώματος. Ναι, μωρέ, την ξεχνάω συνέχεια την απελευθέρωση. Θυμάσαι που είχαμε πάει σε μια παραλία γυμνιστών? Ξεχνιέται αυτή η παραλία. Τι πάθαμε? Φύγαμε. Γιατί ήταν όλοι γυμνοί και ντρεπόσταν εσείς τα κορίτσια να γδυθείτε. Αυτό πάθαμε. Στο άλλο σπίτι με τον Αντώνη δεν κλειδώναμε ποτέ την πόρτα του μπάνιου. Αποφασίσαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά με φυσιολογικό τρόπο. Τα κορίτσια βλέπαν τον πατέρα τους γυμνό. Δηλαδή τα κορίτσια βλέπαν τον Αντώνη γυμνό? Ναι, γιατί κάνεις έτσι, φυσικό είναι. Δηλαδή, εγώ είμαι σεμνότυφος και παλιωμοδίτης? Ναι, Διονύση μου, είσαι. Και συνέχεια παρεξηγείς τα παιδιά. Στο τέλος θα τους βάλεις την ιδέα στα αλήθεια και θα γίνει αυτό εξαιτία σου. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, αν κυκλοφορώ ξεβράκοντος, θα πάψω να είμαι σεμνότυφος και παλιωμοδίτης. Τι σου λέω τόση ώρα? Ναι. Ε, βέβαια. Ναι. Ρεζίλη έγινα για να σ' ακούω, ρεζίλη. Έπρεπε να δεις το πρόσωπό του όταν μπήκα στην πανιέρα. Μου έριξε ένα επικριτικό βλέμμα. Θα πεθάνω. Ηρέμησε, παιδάκι μου. Ως και ο Διονύσης το κατάλαβε και μουρμούριζε πάλι στη μαμά. Ρεζίλη, παιδάκι μου, σου λέω, ρεζίλη των σκυλιών. Ω, χάνε τόσο τραγικά τα πράγματα, να βρούμε μια εξήγηση. Η μόνη εξήγηση είναι ότι είμαι γελία. Ότι είσαι φυσιολάτρης, ας πούμε. Ότι συνηθίζει να το κάνεις αυτό. Ότι είσαι οικολόγος. Και συνηθίζουν να γυρίζουν γυμνοί οικολόγοι. Δεν, παιδάκι μου, θα με τρελάνεις εσύ. Άλλοι άνθρωποι αισθάνονται άνετα με το σώμα τους και άλλοι ντρέπονται και το κρύβουν. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτό το αθώο είναι και πιο σεξι. Ναι. Ε, ναι, λοιπόν. Αυτό να του πεις. Φύγε ρε, φύγε μωρέ, φύγε ρε χαζό. Με κοίταξε. Έτσι νομίζω. Αχ, δεν είναι κούκλος. Κούκλος, αλλά ποιος καντελάρισε από το Θανάση? Δεν με πειράζει αυτό. Με πειράζει που είμαι μια τάξη μικρότερη και δεν πρόκειται να με προσέξει. Εσύ που είσαι τόσο όμορφη, θα σε έχει προσέξει σίγουρα. Λες. Και τότε γιατί δεν μου μιλάει? Μπορεί να περιμένει από σένα το πρώτο βήμα. Τα αγόρια είναι δειλά σε αυτά τα πράγματα. Γεια. Γεια. Θες να πάμε για παγωτό μετά το σχολείο στο μολ? Εγώ κι εσύ? Ναι. Άκου να σου πω, κοριτσάκι. Πρώτον, είσαι μικρότερη. Δεύτερον, είσαι σπασίκλη. Και τρίτον, είσαι πολύ βαρετή, ρε παιδί μου. Πολύ βαρετή όμως. Τι σου είπε? Δεν το πιστεύω. Μου είπε ότι είμαι βαρετή και σπασίκλας. Δεν το πιστεύω. Η μαμά μου λέει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια είμαστε από διαφορετικό πλανήτη. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνόμαστε. Θανάση, να σου πω λίγο. Πες το. Θα σε αφήσω να μου μιλήσει σήμερα. Μόνη μας. Θέλω τη βοήθειά σου. Όσο το παραδέχεσαι. Με χρειάζεσαι. Δυστυχώς σε χρειάζομαι. Θέλω να μου μάθεις να κάνω πλάκες. Να κάνω ταξιές χειρότερες και από τις δικές σου. Μπα. Εσύ το παίζεις πάντα υπεράνω. Τώρα θέλω να το παίξω υπερκάτω. Θέλω να πέσω πολύ χαμηλά. Να γίνω ζαβολιάρα. Ωραία. Πες το δυνατά. Θέλω να γίνω σαν το Θανάση. Βλακίες. Θέλω να γίνω σαν το Θανάση. Δεν άκουσα. Πιο δυνατά. Θέλω να γίνω σαν το Θανάση. Είσαι σε καλό δρόμο. Μητσάρα. Να σου πω λίγο. Sorry για το πρωί. Ντράπια και αμενούλια. Μπήκα στο μπάνιο γιατί δεν έλεγες να βγεις και είχαμε αργήσει. Ναι, αλλά. Το ξέρω ότι είσαι συντηρητικούλης, αλλά δεν έγινε και τίποτα μωρέ. Άλλωστε, με τι να πω στο μπάνιο, με τη φόρμα γυμναστικής. Όχι, όχι, αλλά. Αυτό το σοκ που παθαίνεις με το γυμνό πρέπει να το ξεπεράσεις. Οι άνθρωποι γεννιούνται γυμνοί. Ναι. Αλλά δεν είμαστε και νεογέννητοι, εντάξει. Μα μωρέ, Μάρκο, μα μωρέ. Ίδιος με τον πατέρα σου είσαι. Μη δεις κάτι απευθείας να το παρεξηγήσεις. Εμείς με τη μαμά έχουμε κάνει γυμνισμό και έχουμε απελευθερωθεί. Δηλαδή, για μένα ή γυμνή με ή ντυμένη είναι το ίδιο πράγμα. Αφρούλα, πάμε! Μάρκο!
Καλά, φιλέ. Ένα σου λέω, Και γαμώ. Τι ώρα κάνετε μπάνια το πρωί, Λοιπόν, σήμερα θα έρθω να κοιμηθώ σπίτι σου, έστω λέω από τώρα. Σιγάρε, Μίτσο, να πούμε. Συγκράτησε τις ορμές σου. Καλά, ρε, και νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό. Είναι εύκολο. Τι έμαθες, γιατί χαργεντίζεσαι έτσι? Αχ, είναι το στυλ μου. Ότι είναι το στυλ σου, το ξέρω. Να δω, καινούριο κολλιέ. Πότε το πήρες? Δεν το πήρα εγώ. Μου το πήρε. Ο Μάκης, τα καλά του καθμένου. Γιατί ούτε επέτειο έχει, ούτε τα γενέθλιά σου είναι. Να σου πω. Τζάμπα όλη φασαρία με τη Λίλα. Τζάμπα δεν του μίλαγα τρεις μέρες. Για γίνε πιο σαφής. Λοιπόν, τον είχα τιμωρία να κοιμάται στον καναπέ. Αυτό το ξέρω. Σήμερα το πρωί, μόλις ξύπνησα, πάνω στο μαξιλάρι του, ακουμπισμένο ένα κουτί κοσμοτοπολίου. Αυτό το βλέπω. Δεν θα τον αφήσω να το τρώει μία και η άλλη Λίλα, Λιλίνα, τα Λιλουλού, εντάξει. Του μίλησες? Όχι πολύ θερμά. Θα το φορέσω πρώτα να δω αν μου πάει και μετά βλέπουμε. Α, δεν πας καλά. Δεν πας καθόλου καλά εσύ. Εδώ ρε, εδώ κοίτα τα ραμοσαλάτα. Όχι μόνο ο Σπύρος και ο Σπύρος, Αλήθεια, το άλλο αφεντικό γιατί λείπει τόσες μέρες? Τα έχει πάρει τώρα με την ιστορία της Λίλας. Τσαντίστηκε, καταλάβεις. Θα του περάσει, το ξέρεις, όπου να είναι. Όπα. Oh my god. Θα τη σερβίρω εγώ αυτές. Για πες μου κάτι. Άρα αυτές δεν ήταν έτσι ντυμένες, δηλαδή ψηλό, ξεβράκοντες. Και φοράγανε κανένα μακριά φούστα και κανένα ζιβάκο. Θα πήγαινε να τη σερβίρεις? Όχι βέβαια, μαλάκα είμαι. Άρα το γυμνό είναι ρεθιστικό, όπως και το κάνουμε. Δεν πάμε τόσο κακά. Και αυτές τώρα είναι μαθήτριες. Θα πάρει συντάξει έτσι. Αν ζουν τα αγόρια, θα πάθουν κάτι? Δεν θα πάθουν. Τι θα πάθουν? Κολούμπρα. Για πες με εσύ που βλέπω ότι έχεις τεράστια πείρα σε αυτά τα θέματα. Άμα βάλεις ένα 17χρονο και μια 17χρονη μέσα στο μπάνιο μαζί, τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Κόλαση. Και νομίζεις ότι εγώ είμαι παλιωμοδίτης και οπισθοδρομικός? Τι είσαι. Αλλά το θέμα δεν είσαι εσύ, το θέμα είναι τι είμαι εγώ. Α, συγγνώμη, το ξέχασα. Όταν τις βλέπω αυτές, παθαίνω μια φούντουση, μια κάψα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Όχι. Δεν ξεντύνονται γιατί ζεσταίνονται πάντως. Οι γυναίκες τα κάνουν όλα για ένα σκοπό. Με τρομάζει το ύφος σου. Αγόρια, δοξάστε με. Τη ρούμποσα, την έσκισα, την έκανα χαλή να την πατήσω. Για γίνε πιο σεφής. Τρεις μέρες μόνο την πλάτη της έβλεπα. Μόνος μου έτρωγα, μόνος μου κοιμόμουνα. Και τι να κάνεις ο σταυρός και να πεις δόξα τω Θεώ? Της αγόρασα ένα μπιζουδάκι και την κλίκα. Και γιατί τη αγόρασε την μπιζουδάκι? Για να ξεχάσει τη Λίλα. Και την ξέχασε? Αμέσως. Καθάρισε το μπιζουδάκι. Πήγα σε ένα κοσματοπολείο, τα άσκασα χοντρά, αλλά ηρέμησα. Να. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι για ένα σκοπό τα κάνουν όλα οι γυναίκες. Δηλαδή στο σπίτι, όταν οι δικοί μου εκεί πέρα γδύνονται, κυκλοφορούν γυμνοί, έχουν κάποιο σκοπό? Τι έχουν? Ναι. Καλά, πήγαινε να σερβίρεις τα κορίτσια και τα λεπτομέρειες. Κορίτσια, έρχομαι. Μην τα τρομάξεις. Τι θα πάρετε? Πώς έγινε αυτό και βρήκες το σωστό δρόμο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μήπως με δουλεύεις? Δεν αφήνεις τα πολλά λόγια να κάνουμε καμιά δουλειά. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, αν θες να είσαι άτακτη, είναι να αποκτήσεις μια διεστραμμένη σκέψη. Έχεις διεστραμμένη σκέψη? Όχι. Ρε παιδί μου, εγώ όταν βλέπω τη Δίκη να μπαίνει στην τουαλέτα. Ναι. Σκέφτομαι να της έρχεται ένας κουβάς γεμάτος με νερό στο κεφάλι. Αυτό σκέφτεσαι. Αυτό. Και ο Νίκος αυτό σκέφτεται. Αυτός είναι χειρότερος από μένα, αλλά πού θα πάει θα το φτάσω. Πες μου μια ταξιά που σου έρχεται στο μυαλό. Να βάλω πιμπέρι στην τσίχλα κάποιου για να καεί. Με τρομάζεις. Αυτά δεν τα σκέφτεται ούτε ο Γιαννάκης. Εσύ δυστυχώς πρέπει να αρχίσεις από την αρχή. Αλλά δεν μου είπες. Γιατί όλα αυτά? Να μην σε νοιάζει. Πες μου 5-6 ταξίες να τις κάνω να τελειώνουμε. Φιλαράκι, τι γίνεται, καλά? Καλά. Στο σπίτι καλά? Καλά. Στην οικογένεια? Καλά. Στο σχολείο, γερός νατός? Πολύ καλά. Προχώρα. Παραδείγματος χάρη. Λέει εδώ, ρε. Είμαι χαζόριξε με μια σφαλιά. Τόσο απλό. Και εντυπωσιακό. Αυτό ήταν το πρώτο μου κόλπο. Το έκανα όταν πήγαινα στον παιδικό σταθμό. Όχι, Παναγιά μου. Μα τώρα τι σε έπιασε να φέρουμε τον ψυχολόγο Άρων Άρων? Δεν μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα μόνοι μας. Όχι, Ελένη μου, να μας πει ο Παύλος αν έχω άδικο. Έτσι κι αλλιώς τζάμπα είναι. Βρε Διονύση μου, ο ψυχολόγος του σχολείου είναι για άλλα θέματα. Δεν είναι ανάγκη να μαθαίνει όλα τα οικογενειακά μας. Γεια σας. Δεν άργησα. Καθόλου. Έλα. Καθίστε. Τι γίνεται, Διονύση? Όλα καλά? Άμα ήταν όλα καλά, δεν θα φωνάζαμε σένα. Ξέρεις, έχουμε μία διαφωνία με την Ελένη. Αν μπορώ να βοηθήσω, πες. Άμα δεν μπορείς εσύ, τότε ποιος μπορεί? Η Ελένη πιστεύει ότι το μάτι μου είναι άρρωστο. Και γιατί δεν του βάζεις κολλήριο? Όχι, Παύλο μου, εννοεί ότι του είπα ότι τον σοκάρει οτιδήποτε γυμνό. Πάει αμέσως το μυαλό του αλλού. Τα, φυσικό, δεν να πηγαίνει αλλού. Τι κακό είναι αυτό? Ναι. Δηλαδή, πόσο σε σοκάρει? Πάρα πολύ. Δηλαδή, γυμνό ίσον σεξ. Πού άλλο να πάει το μυαλό μου, σε λιβάδια και προβατάκια?
Διονύση, αν τα μάτια σου σε σκανδαλίζουν, βγάλ' τα. Ωραία συμβουλή γιατρού είναι αυτή. Εδάφιο είναι, από την Αγία Γραφή δεν το εννοεί. Α, την Αγία Γραφή πάει τόσο πίσω αυτή η ιστορία. Παύλο, να σου πω εγώ με λίγα λόγια τι συμβαίνει. Ο Διονύσης δεν αντιμετωπίζει το γυμνό σώμα σαν κάτι φυσικό. Όχι, σαν φυσικό αντιμετωπίζω, αλλά δεν το δείχνουμε ότι φυσικό είναι. Αν δείτε ότι δεν πειράζει φυσικό, είναι παιδιά. Και άμα είσαι 17 χρόνων. Κοίτα, Διονύση. Όλα τα σεξουαλικά εγκλήματα προέρχονται από ανθρώπους με καταπιεσμένη λίμπιντο. Με τι? Που σοκάρονται τόσο πολύ στη θέα της γυμνής σάρκας και αντιδρούν με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα. Βιασμοί, δολοφονίες. Θα γίνω και δολοφόνος. Τώρα η αλήθεια είναι ότι άμα βλέπω και κοιτάνε κάπως την Ελένη στον δρόμο, μου έρχεται να τους σκοτώσω. Ελένη, Διονύση, ξεφεύγετε. Ναι, ο Διονύσης σκέφτεται τόσο περίπλοκα που μπερδεύεται και ο ίδιος. Νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσει λίγο. Θα είναι καλό για την ανατροφή των παιδιών μας, ε. Συμφωνώ. Για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που το γυμνό σώμα είναι κάτι φυσικό, έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και καλύτερες σεξουαλικές σχέσεις στην ενήλικη ζωή τους. Αυτό το θέλουμε, δεν θέλουμε προβλήματα μετά. Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει, ειδικά για τα αγόρια. Δηλαδή, εκτός από βιαστές δολοφόνοι, μπορεί να γίνουν και. Γκέι! Τι! Έχω δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει θεραπεία σε αυτό, λέγε, υπάρχει θεραπεία. Λοιπόν, θα σου πω τι έκανα εγώ για να ξεπεράσω μια φυσική τρομπαλοσύνη που είχα. Για λέγε τι έκανες. Πήγα σε μια πλάση γυμνιστών. Τα πέταξα όλα και απελευθερώθηκα από την έβρωσή μου. Για την έβρωση είναι. Έβρωση. Έχω νεύρωση και τα αγόρια μου θα γίνουν γκέι. Και όλα αυτά γιατί δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν γυμνά στο σπίτι. Εντάξει, μην υπερβάλλεις. Αλλά η συμβουλή μου είναι ότι η οικογένεια δεν πρέπει να έχει τέτοια ταμπού. Κάνουν κακό. Και τι λες να κάνουμε, δηλαδή. Εγώ σαν επιστήμονας. Και σαν παλιός αριστερός. Ένα έχω να σας πω. Απ' τα χείλη σου κρεπόμαστε. Ξεβρακωθείτε, άφοβα. Πριν αρχίσουμε το μάθημα. Θα ήθελα να μάθω γιατί σου ήρθε ξαφνικά να γίνεις άτακτη. Θέλεις εσύ να γίνεις άτακτη? Απλά ρε παιδί μου, νομίζω ότι κανείς πρέπει να μαθαίνει τα πάντα στη ζωή του. Του μπαμπά δεν θα του αρέσει καθόλου να έχει δύο άτακτους στο σπίτι. Εσύ ηρέμησε. Μήπως, λέω μήπως σου αρέσει κάποιος και θέλεις να τον εντυπωσιάσεις. Ο Θανάσης. Τι λες μωρέ, σιγά μου αρέσει ο Θανάσης. Γιατί τι έχω? Απολύτως τίποτα. Μήπως είναι ο Νίκος. Σας είδα να μιλάτε το πρωί. Λες βλακίες. Για να δούμε πόσο πρόθυμη είσαι να πετύχεις το σκοπό σου. Λάκα τρίτου επίπεδου. Παίρνουμε τα άψητα μπιφτέκια της Ελένης και μια οδοντόκρεμα. Τι σκέφτεσαι? Θα φάνε τα μπιφτέκια και μετά θα πλύνουν τα δόντια τους. Είσαι εντελώς μπαζούκας. Ανοίγουμε το οδοντόκρεμα και προσαρμόζουμε σε αυτήν ένα ειδικό εξάρτημα. Και βάζουμε μέσα στα μπιφτέκια οδοντόκρεμα. Πώς σου φαίνεται? Oh my god! Και αν τα ψήσεις και τα φάμε? Εμείς θα τα φάμε. Αυτοί θα τα φάνε. Μικρέ, παίρνεις άριστα. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Έλα εδώ, ρε. Γι' αυτό δεν θέλω μπιφτέκια και δεν θέλω μπιφτέκια. Παλιωτόμαρο, υπόκοσμε, αλήτη! Τι ήταν αυτό? Μπιφτέκια με γεύση μέντας. Το παλιό κόλπο με την οδοντόκρεμα μέσα στο μπιφτέκι που είναι μπλε. Πήγες στο δωμάτιο και δεύεις μέχρι μεθαύριο. Μα καλέ μου πατέρα. Πήγαινε, είπα. Πάω. Εντάξει τώρα, Διονύση μου, ηρέμησε, έχει κάτσει να φάμε. Τι να φάμε, τρώγονται, Ελένη, με αυτά. Γιατί το λες, η μέντα μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ελένη, θες να με συγχύσεις τώρα? Ας πω κι εγώ κανένα αστείο, όλα εσείς τα λέτε. Καλά δεν φοβάσαι με τις ξαναφάς. Μ' άρεσε που γέλασες στο τραπέζι. Συνήθως με τις πλάκες μου ξυνείς τα μούτρα σου. Την είδα αρχικά να στείνεται και μου φάνηκε αστείο τελικά. Είδες που αρχίζω να σε κάνω άνθρωπο. Λοιπόν, το μπάνιο είναι το τέλειο μέρος για να εξασκηθείς στις πλάκες ανωτέρου επίπεδου. Τι λέει? Εδώ κι αν φάμε ξύλο. Πάλι εγώ θα τις φάω. Ώσπου να βγει η Φίφη ραντεβού με τον Νίκο, εγώ θα τις ρω τις φαλιάρες. Σας είπα ότι δεν είναι αυτό. Είναι καθαρά εγκυκλοπαιδικοί λόγοι. Ναι, ναι, μας έπεισες. Το καλύτερο με τις πλάκες τρίτου επίπεδου είναι ότι έχουν το περισσότερο γέλιο. Και με το σκουπάκι που θα φας, τι γίνεται? Μόνο λόγια είναι ο μπαμπάς, μωρέ. Καλά, αυτός κάνει ότι θα μεταείς το σκουπάκι και εγώ κάνω ότι τον πιστεύω. Είναι ένα παιχνίδι μεταξύ τους. Το πρώτο που χρειαζόμαστε για αυτή την πλάκα είναι ένα μπουκάλι σαμπουάν. 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 Τι λέει ότι έχει μέσα αυτό το σαμπουάν? Μέλι. Ωραία. Παρακολουθήστε με. Αδειάζουμε το μισό μπουκάλι του σαμπουάν. Και το συμπληρώνουμε με κανονικό μέλι. Γιατί όπως ξέρεις, αυτοί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Θα κολλάει. Αυτό θέλουμε. Πλάκα υψηλωτά του επίπεδου. Και άμα κολλήσει, μαμά? Όποιος και να κολλήσει, εμείς θα γελάσουμε. Give me five. Give me four. Give me three. Hey!
Ελένη μου, ξέρεις τι θυμήθηκα. Τι? Όταν ήμουνα στο στρατό. Α, πας πολύ πίσω εσύ. Κάναμε μπάνιο όλοι μαζί γυμνοί. Δεν υπήρχε πρόβλημα, ήταν απολύτως φυσιολογικό. Άρα κατά κάποιο τρόπο πρέπει να υπήρξα κι εγώ γυμνιστής. Μα Μπερδιώρης, με έχεις πρίξει με αυτό το θέμα της γύμνιας. Ξέχασε το. Εντάξει. Πατέρα, ο Μίτσος θα κοιμηθεί εδώ σήμερα. Η μαμά με τον μπαμπά είπαν να το ρίξουν λιγάκι έξω, οπότε εγώ θα μείνω εδώ. Όταν φεύγουν οι δικοί σου, εσύ πιάνεις εδώ στασίδι. Μα εγώ εσάς σας βλέπω σαν τη δεύτερη μου οικογένεια. Τι να κάνω, να τριγυρνάω στα μπαράκια και στα μπιλιάρδα. Εγώ αυτά τα σχένομαι. Τι ζητάω, την οικογενειακή θαλπορή, ένα πιάτο ζεστό φαΐ, ένα κρεβάτι να κοιμηθώ. Τι να κάνω, να γυρίσω σαν το ρημάδι της ζωής. Όχι, παιδάκι μου, μπορείς να μείνεις. Ευχαριστώ πολύ. Αμάν βρε Διονύση, τα μούτρα το πιάσεις το παιδί. Δεν πιστεύω να είναι και το ρημάδι γυμνιστής. Ελένη μου, ξέρεις, θυμήθηκα. Τι πάλι! Όταν ήμουνα στα Λυκόπουλα. Α, πας πάρα πολύ πίσω εσύ. Και είπες ξυπνάει πριν από τους άλλους για να κάνει μπάνιο με την ησυχία της, έτσι. Ξέρεις ποια είδα στον ύπνο μου. Ρε, ας τον ύπνο σου, εδώ στο ξύπνιο μας τι θα δούμε. Είδα τη Ραλού, ρε γάμο του. Ποια, ρε, αυτή που σε παράτησε και την κοπάνισε με το γιο της. Εγώ ούτε στον ύπνο μου ούτε στο ξύπνιο μου θα ήθελα να την ξαναδώ. Είδα ότι ήρθε στην Αθήνα και συγκεκριμένα είχε έρθει εδώ στο σπίτι και με είχε επισκεφτεί. Ω, πάμε, κάτσε. Μπήκε στο μπάνιο, ε. Λοιπόν, πάω κι εγώ τώρα να κάνω το ντουζάκι μου. Μην πάω στο σχολείο έτσι βρώμικος. Τι λες, μωρέ. Λέω, αγόρι μου, ότι τώρα θα έχει βγάλει το νυχτικό της. Τώρα κιλοτάκια στον αέρα. Σίγουρα στην θα είναι. Και τώρα στο μπάνιο. Πρώτα το ένα πόδι. Μετά το άλλο. Πάω να κάνω μπάνιο. Πώς κοιμηθείς, καλά! Τι κάνεις εδώ, ρε, τρελάθηκες! Έλα, ρε, ένα ντουζάκι θα κάνω. Τίποτα δεν σε ξυπνάει καλύτερα. Καλά, ρε, βλαμμένο, είσαι, παίρνε έξω! Έλα, πρέπει να βιαστούμε, είναι παρατέταρτο. Πάντα όταν βιάζεσαι, παρατέταρτο είναι. Το βλέπεις, την κρατάω, θα στο φέρω στο κεφάλι, κακομοίρη μου, παίρνε έξω! Γιατί, ρε, εσύ δεν είπες ότι είσαι γυμνήθρια και δεν τρέχει τίποτα. Τι είναι αυτό, ρε! Γάμο το αυτό κολλάει. Μελίνε! Καλά να πάψεις, ρε, βλαμμένο, παίρνε έξω, είπα! Πάψε κι εσύ! Έξω, ρε, είπα, έξω! Καλά, μωρέ, ηρέμησε! Κύριε, παιδί μου. Συγγνώμη, παρεξήγησε, κύριε. Εγώ δεν ξέρω, εγώ ένα μπάνιο ήθελα να κάνω. Ωραία. Τέλειωσες. Ναι, δεν φεύγω, φεύγω. Φύγε, εσύ, ωραία, πολύ ωραία. Συγγνώμη, είμαι κι εγώ εδώ. Ωραία, πώς είσαι, μαμπού. Γυμνή. Πάρα πολύ ωραία, συνέχισε, εγώ θα ξυριστώ. Ελάτε, παιδιά μου, ελάτε κι εσείς. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Μπορώ να βγω από το μπάνιο πρώτα. Μα είναι η Εύα μέσα. Και επειδή είναι η Εύα μέσα, τι έγινε. Η Εύα είναι μέσα, εμείς είμαστε έξω. Γδυθείτε. Μπαμπάς τρελός. Έλα, παιδί μου. Όταν η οικογένεια δεν τρέπεται, συσφίγγεται περισσότερο. Δεν τα ξέρετε αυτά. Για να κοιτάς την πετσέτα. Δώσ' την πετσέτα τώρα. Τι παίζει εδώ. Παίζει ότι το μάτι μας δεν πρέπει να είναι άρρωστο. Γιατί άμα είναι άρρωστο το μάτι, μετά το μάτι είναι άρρωστο. Πατέρα, δεν σε καταλαβαίνω πραγματικά. Τι γίνεται εδώ. Ελένη μου, γίνεται αυτό που είπαμε. Πρέπει να κυκλοφορούμε ξεβράκωτοι. Α, καλό αυτό. Τι καλό αυτό εσύ αμέσως. Από το ένα άκρο πήγε στο άλλο. Είπαμε να μη σοκάρεσαι. Βλέπεις κανένα να σοκάρεται. Διονύση μου, δεν είναι υποχρεωτικό να ξεβρακωνόμαστε. Είπαμε, αν τύχει καμιά φορά, να μην μας πιάσει πανικός. Αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι βέβαια. Αν τύχει. Ε. Και να περιμένω εγώ πότε θα τύχει. Πω, κρίμα. Και ήταν ωραίο τώρα. Είχε κάτσει. Είχε μία αυτή. Πω. Που την έσπασε τώρα. Καλή δεν πήγε. Εγώ να... Μην τολμήσεις. Τι γυμνισμός και μαλακίες, ρε. Η αδερφή σου ούτε γυμνίστρια είναι ούτε καν ήρεμη. Και ο πατέρας δεν είναι με τα καλά του, ε. Ρε, σου μιλάω, ρε. Κοίτα με. Κοίτα πώς έγινα, ρε. Αυτό το σαμπούνι με το μέλι χάλια είναι. Χάλια σε κανένα. Μπορείς να πας πουθενά. Και ο γυμνισμός χάλια είναι κι αυτός, ρε. Αχα. Τι αχα, ρε. Τι αχα. Να. Ορίστε. Μου τα έδωσε ο Παύλος και τα σημείωσα. Επιστημονικές σημειώσεις. Ορίστε. Δεν ξέρεις ως πού μπορεί να φτάσουν αυτά τα προβλήματα στα αγόρια. Και παρακάτω, συμπληρώνω επιστήμον. Τα αγόρια για να γίνουν άντρες πρέπει να βλέπουν γυμνές γυναίκες. Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος, τα σημείωσα. Ωραία, το είπε ο άνθρωπος. Και εγώ είπα ότι δεν κλειδώναμε ποτέ την πόρτα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μην τι το. Τι άλλα. Είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και μην με μπλέκει από τα Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης, οι πόρτες. Εδώ μιλάει ο Παύλος. Επιστήμον. Μιλάει επιστήμη. Τέλειωσε. Λοιπόν, Φίφη, τώρα θα περάσουμε σε ό,τι πιο τέλειο υπάρχει σε πλάκα. Αν δεν τα καταφέρεις και μετά από αυτό που θα δεις, τι να σου πω. Παρετήσου. Τι θα κάνουμε. Ποιον έχουμε πρώτη ώρα. Θα έρθει η Βίκη να μας κάνει θρησκευτικά γιατί ο Μάικ κάνει δουλειά στο γραφείο. Τέλεια. Τη λέψε αυτή την κόλλα. Ναι. Και αυτή την καρέκλα. Όχι. Δεν θα το κάνεις. Όχι. Κόβεσαι. Η εκπαίδευση τελείωσε.
Τι γίνεται, Σπασίκλα? Όλα καλά? Θα πάρεις και βραβείο φέτος. Βασικά, ξέρεις κάτι. Νομίζω ότι έχεις σχηματίσει λάθος εικόνα για μένα. Ναι, μη μου λες! Σου έχω ετοιμάσει μια πλάκα που πάω στοίχημα ότι ακόμα και εσύ κολλώνεις να την κάνεις. Καλώς σου και σάργησε. Είπα κι εγώ, τέτοια έφεση για μάθηση. Ξέρεις, Νίκο, η Φίφη είναι πρώτη στις πλάκες. Άσε μας, ρε Θανάση, μας δουλεύεις κι εσύ. Τελείωνε. Κάνε ό,τι έχεις να κάνεις και τελείωνε. Ο Νίκος είναι πολύ σκληρό καρύδι. Δεν νομίζω να πέσει μόνο με μια κόλλα. Και με τι άλλο? Έτσι και γίνει καμιά στραβή και έρθει η μαμά μου, την έβαψες. Ναι, καλά. Γρήγορα στις τάξεις σας! Γρήγορα, είπα, μη σέρνετε τα πόδια σας, βρε παππούδες! Άιντε, άιντε! Λοιπόν, βγάλτε μια κόλλα χαρτί και ώσπου να έρθει η κυρία Ελένη, θα μου γράψετε σε τρεις παραγράφους για τη συγχώρεση. Εξομολόγηση και θεία συγχώρεση. Βοήθειά μας. Με τις ιδέες σου έχει να χειρότερα, ρε Ζήλη. Και αυτός ο Μίτσος είναι τελείως καραγκιόζης. Αφού άκουσα ότι μου αρέσει ο γυμνισμός και ότι όλα είναι φυσικά, τι άλλο θα σκεφτεί το βρώμικο μυαλό του? Στην πανιέρα 2-2. Και 3 και 4 και 5 καταντήσαμε. Και αυτό στην κοσμάρα του. Κοίταξε τον όμως, κούκλος είναι. Όπως τον βλέπεις είναι. Εντάξει, μωρέ, ωραίο παιδί είναι, δεν λέω. Μόνο ωραίο. Πάντως, αν θες να ξεκολλήσεις, πρέπει να τον κάνεις να σου φερθεί άσχημα. Αυτός είναι μια γλύκα, ρε εσύ. Τον βλέπω κάθε βράδυ να βλέπει αγώνες στην τηλεόραση και θέλω να με αγκαλιάσει. Α, έχεις κοντράβει η σχέση. Να σου πω, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την καλή πλευρά μόνο. Έχουν και την κακή τους πλευρά. Δεν είναι άγγελος ο τύπος. Για μένα είναι. Αν του ζυγκλίσεις λιγάκι, αν του την πεις και τον βρίσεις, θα σε βρίσει κι αυτός, θα τσατιστείς και θα τελειώσουν όλα. Άντε πάλι. Ρε, εγώ αυτόν μόνο με έκρηξη μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου. Τι έγινε, τι έπαθες? Κοίτα! Κοίτα πώς με κάνανε! Α, κοίτα, κοίτα, κοίτα! Α, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τις πλάκες τους, έχουν εξελίξει. Ελένη, δεν φεύγει κανείς από το σχολείο αν δεν ομολογήσουν ποιος έβαλε κόλλα στην καρέκλα. Ποιος πέταξε τη στρακαστρούκα και τρόμαξα. Πετάχτηκα πάνω, κόλλησε η φούστα και ξεσκίστηκε. Η αγαπημένη μου η φούστα! Καλά, μια ώρα έλειψα και έγινε κόλαση. Μια ώρα! Δεν μπορεί, κάτι κάνεις και εσύ και τους προκαλείς. Εγώ! Κάνω κάτι που σου προκαλώ εγώ! Ξέρω ποιος ήταν. Ο Θανάσης ήταν. Θα τον κάνω όμως να ομολογήσει και μετά. Ανάκριση όλη μέρα. Όλη μέρα! Μαθήματα τέλος για την τάξη σου σήμερα, Ελένη! Πάντως δεν είναι κακό. Ποιο? Το σκίσιμο σε κολακεύει. Λες, ε? Ελένη! Εύα! Έλα μια στιγμή. Έχω γράψει ένα τραγούδι και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Για ποιον είναι το τραγούδι? Για τη Ραλού, φυσικά. Φυσικά. Έλα, έλα. Όσα χιλιόμετρα κι αν μας χωρίζουν, νιώθω στο σώμα μου το απαλό αγγιγμά σου. Σε νιώθω δίπλα μου να με χαϊδεύεις. Έχει κι άλλο? Ναι, έχει ακόμα ένα κουπλέ. Τι, δε σ' αρέσει? Όχι. Χάλια είναι. Τόσο χάλια είναι? Όσα χιλιόμετρα κι αν μας χωρίζουν. Ναι, το άρωμά σου με τη λίγη τρυφερά. Λίγο δύσκολο να σε τυλίγει το άρωμά της τρυφερά. Γιατί η Ραλού την έκανε, Μάρκο. Σε παράτησε. Το λέει και το τραγούδι. Κατάλαβε το επιτέλους και μη μας πρίζεις. Τι με κοιτάς, αχαζός? Κολλάς την καθηγήτριά σου, παριστάνεις την babysitter. Το σκάς από το σπίτι μαζί της, μας αφήνεις όλους κατά πόσο χρόνο είσαι, 12? 17. Ναι. Και δεν σου φαίνεται. Παίζε την κιθαρίτσα σου εσύ, αλλά όσο και να παίζεις, η Ραλού δεν θα γυρίσει και ξέρεις γιατί? Γιατί σε δούλεψε, Μάρκο. Αυτό να λέει και το ρεφρέν, ότι σε χρησιμοποίησε σαν γέφυρα για να ξεπεράσει το χωρισμό της. Ή μήπως δεν κάνει ομοιοκαταληξία με τα προηγούμενα? Μην το παίρνεις άσχημα, μωρέ, αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα να ξυπνήσεις πια. Ε? Μάκη,
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πιάσε καμιά μπύρα. Ας την πήρα, είναι σοβαρό αυτό που θα σου πω. Στο σπίτι το κάνετε μπάνιο. Εσύ και ο Μίτσος την πόρτα την έχετε ανοιχτή ή κλειστή? Γιατί ρωτάς? Έχει τεράστια σημασία αυτό. Αν θες να κρατήσεις την οικογένειά σου ενωμένη και ο γιος σου να μην γίνει τίποτα, ξέρεις, ωραίο το φουστανάκι σου, Γιώργο μου. Τι είναι αυτό? Να μην γίνει γκέι, ρε παιδί μου, να μην έχει σεξουαλικά προβλήματα. Ένας είναι ο τρόπος. Ποιος? Να κυκλοφορείτε στο σπίτι γυμνή. Ναι, μου το είπε ο Παύλος, ο ψυχολόγος. Το ξέρεις τον Παύλο? Όχι. Α, από τους καλύτερους επιστήμονες. Μου λέει, Διονύση, ξεβρακωθείτε όλοι. Ενδιαφέρον αυτό. Για πιάσε και τα αυγά. Εντάξει λοιπόν, αφού έτσι το θέλετε, δεν θα κουνήσουμε από εδώ μέχρι να ομολογήσει αυτός που έκανε την πλάκα. Γιατί με κοιτάς έτσι? Σε παρακαλώ, Φίφη, ό,τι και αν γίνει, εσύ δεν έχεις καμία σχέση με την πλάκα, εντάξει? Λοιπόν, ακούστε με. Όσο και να σωπαίνετε, το σημερινό επεισόδιο δεν πρόκειται να μείνει ατιμόρυτο. Όσο δεν λέτε ποιος έκανε αυτή την απέσια πλάκα, θα μένουμε εδώ. Θα κοιμηθείτε στα θρανία σας σήμερα. Ειδοποίησα τους γονείς σας. Να μην φτάσουμε στο σημείο να τιμωρήσουμε το συνήθι ύποπτο. Αυτό που κάνει συνήθως δηλαδή αυτές τις πλάκες, ε. Και όλοι ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, αποφασίστε τι θα κάνετε. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ασυγχώρητη έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπο της υποδιευθύντριας. Σηκώνει αποβολή. Και να ξέρετε ότι αν δεν βγει ο ένοχος να ομολογήσει, θα την πληρώσετε όλοι. Λοιπόν, ακούω. Ποιος ήταν? Καλά δεν καταλαβαίνετε, θα πάρετε αποβολή όλοι σας! Δεν είναι ώρα για ερωτήσεις, Φίφη. Δεν είναι ερώτηση, είναι απάντηση. Εγώ ήμουν. Εσύ ήσουν τι? Εγώ ήμουν αυτή που έκανα τη φάρσα με την κόλλα. Εσύ! Έκανες πλάκα εσύ, παιδί μου. Εγώ ήμουν και πρέπει να τιμωρηθώ γι' αυτό. Φίφη, είσαι σίγουρη? Πρόσεξε, αυτό είναι το πολύ βαρύ σφάλμα. Θα πάρεις αποβολή, παιδί μου. Ψέματα. Εγώ το έκανα. Ψέματα. Εγώ ήμουν. Όχι, εγώ ήμουνα. Όχι, εγώ ήμουν. Όχι, εγώ ήμουν. Όχι, εγώ ήμουν. Όχι, εγώ ήμουν. Καλά, καλά, καθίστε κάτω, άχρηστοι. Λοιπόν, αν επιμένετε να τιμωρηθείτε όλοι, θα τιμωρηθείτε όλοι. Κανονικά πρέπει να αποφασίσω την τιμωρία σας αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή είσαστε πολύ μεγάλοι παπατζίδες και καλύψα το ένα στον άλλον, και αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ συντροφικό να γίνεται, δεν θα σας βάλω καμία τιμωρία. Πολύ εύκολα το τελείωσες. Λοιπόν, διαλυθείτε ησύχως. Ένας-ένας και κατευθείαν σπίτια σας. Ησύχως είπα! Θα σκοτωθείτε, προσέξτε! Εγώ βέβαια φαντάζομαι ποιος το έκανε. Κι εγώ. Αλλά είναι πολύ ωραίο να υποστηρίζουν ένας τον άλλον. Ναι, πολύ ωραίο. Γεια σου, Φίφη. Γεια. Να σου πω λίγο. Εγώ να μην σας ενοχλώ, να φεύγω. Πείτε τα εσείς. Πάω. Γεια, πες. Τι με θες? Θες να πάμε για παγωτό? Για παγωτό... Παγωτό... Πάμε. Μου ρίξε, φίλε, μια κατσάδα που ήταν όλη δική μου. Τι σου είπε δηλαδή? Πάνω κάτω αυτά που μου λέτε όλοι. Ότι κακώς ερωτεύτηκα μια καθηγήτριά μου και ότι κάνω μεγάλη βλακία που της γράφω και τραγούδια. Ωραία, και εσύ τι της είπες? Τον προκαλούσα παιδάκι μου συνέχεια και αυτός τίποτα, εκεί σαν χαζός. Αχ, μωρέ το καημένο. Όχι καημένο, γαϊδούρι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο ανέστητος. Δηλαδή το σχέδιο μας πέτυχε, έτσι? Τι σου λέω, παιδάκι μου, εννοείται. Έτσι όπως με κοιτούσε σαν βλάκας, δεν μου φάνηκε καθόλου όμορφος πια. Την κοίταξα κάποια στιγμή όπως με έβριζε και ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ήταν μια κούκλα. Μάλλον είναι τόσο απότομη μαζί μου γιατί πονάει. Κάτι νιώθει αυτή για μένα. Αλλά ξέρεις κάτι? Τελικά νομίζω ότι κι εγώ ποτέ δεν την ξεπέρασα. Για ποια μιλάμε? Για την Εύα. Καλά, κι εγώ γιατί δεν είχα καταλάβει τίποτα τόσο καιρό? Γιατί δεν φημίζεσαι και πολύ. Μου φαίνεται ότι θα καταφέρω να τον βγάλω τελείως από το μυαλό μου. Νόμιζα ότι ήμουν ερωτευμένη, αλλά τελικά δεν ήμουν. Το φαντάστηκα. Άλλωστε, το παίζει πολύ σκληρός άντρας, αλλά κατά βάθος είναι πολύ μαλακός. Και εμένα οι μαλακοί άντρες δεν μ' αρέσουν καθόλου. Χωρίς που ο Μάρκος είναι αδερφός μου. Ναι, αλλά είναι αδερφή σου. Δεν είναι αδερφή μου. Και ξέρεις τι θα κάνω? Και τώρα τι θα κάνεις? Ό,τι και να κάνεις,
Θα μου το πεις και θα μου το περιγράψεις με λεπτομέρειες. Θα αφήσω τον εαυτό μου να ερωτευτεί κάποιον άλλον. Θα αρχίσω από την αρχή. Θα τα ξεκινήσω όλα από την αρχή. Αντίστροφα. Έλα βρε βίχη μου τώρα, ηρέμησε. Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Άντε ηρέμησε και κοιμήσου. Καληνύχτα. Πάλι στο καναπέ το βλέπω το Μάκη. Γιατί δεν τσάρισε το κόσμημα? Όχι, η Βίκη λέει ότι κυκλοφορούσε γυμνός με τις κουρτίνες ανοιχτές γιατί είχε μετακομίσει απέναντι μια φοιτήτρια. Αυτό πρέπει να είναι πολύ φρικτό για τη φοιτήτρια. Η Βίκη λέει ότι το έκανε επίτηδες για να προκαλέσει το ενδιαφέρον. Η Βίκη δεν ξέρει την αξία του γυμνισμού. Πρέπει να της μιλήσει γι' αυτό. Και μάλιστα όταν ο γυμνιστής είναι ο Μάκης, η αξία του γυμνισμού εκτινάσται στα ύψη. Καλά τώρα, άστο χιούμορ και διάβασε και τα χάλια της ομάδας σου. Α, Ελένη, να σε ρωτήσω. Το γήπεδο της Λεωφόρου είναι ανοιχτό. Το βλέπω έρημο. Άνθρωπος δεν πατάει. Σε λίγο δεν θα πηγαίνουν ούτε οι παίκτες. Αστείο ήταν, Ελένη. Αστείο. Αστείο ήταν. Α. Καλησπέρα. Α! Τι κάνεις παιδάκι με το, τρελάθηκες! Είναι πολύ αργά και είπα να μην σε περιμένω να έρθω να κάνω μαζί σου ένα ντουζάκι. Άλλωστε έγινα και εγώ γυμνιστής όπως και εσύ. Να περιμένεις! Να βγω να πεις! Να βγω να πεις! Ήταν λάθος μου, Εύα, έτσι πως αντέδρασα τις προάλλες που μπήκες στην πανιέρα μαζί μου. Πολύ λάθος μου. Όχι, όχι, δικό μου ήταν το λάθος. Όχι, δεν ήταν δικό σου το λάθος, ήταν δικό μου το λάθος. Γι' αυτό είπα να το πάμε πάλι από την αρχή. Βγες έξω, παιδάκι μου! Βγες έξω! Κάνε να καταλαβαίνεις, σου λέω, βγες έξω τώρα! Άκουσες, σου λέω, παιδάκι μου, βγες έξω! Εδώ! Τι κάνετε εδώ! Τι κάνουμε? Πες εσύ τι κάνουμε! Πες εσύ καλύτερα! Όχι, πες εσύ! Θα αποφασίσετε ποιος θα πει! Καλά, θα πω εγώ. Α. Κάνουμε μπάνιο. Τι, μαζί? Είστε τρελοί, ένας-ένας παιδιά στο μπάνιο, ένας-ένας! Έξω και δύο τώρα! Έξω είπα! Καλά, καλά, εντάξει. Χωριά μου! Φεύγα είπα! Καλά, ντε. Διονύση, μας έχει ξεφύγει τελείως ο έλεγχος μέσα σε αυτό το σπίτι. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Πρέπει να συμμαζευτούν υγιές δίκαιο, υγιές απόλυτο δίκαιο. Ότι είχα δίκαιο είναι σίγουρο, αλλά για ποιο πράγμα μιλάς, Ελένη μου? Τι, είναι έκριθμη η κατάσταση. Κυκλοφορούν έτσι, 17 χρόνια παιδιά. Ηρέμησε, Ελένη, άκουσε τι είπε ο Παύλος. Ο Παύλος λέει βλακίες. Κάθεται στο γραφείο του και λέει βλακίες. Λοιπόν, τέρμα οι γυμνισμοί μέσα σε αυτό το σπίτι. Το κατάλαβες, τέρμα. Συμφωνώ κι εγώ. Τέρμα οι γυμνισμοί. Εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Ποιον? Τι ποιον, τι ποιον. Ποιον! Τι ποιον, το δικό μας, τι ποιον, αυτό είναι το ποιον. Α, καλά, αυτόν. Διονύση, σταμάτα να ζητάς τη βοήθεια του κοινού.